Τα όσα έγιναν στο πλαίσιο της επιχείρησης Ειρήνη, που επιβλέπει την τήρηση του εμπάργου όπλων στη Λιβύη, προκαλούν οργή στην Άγκυρα. Bir sivil gemimize Libya'ya insani ihtiyaçları karşılayacak mal götüren sivil gemimize saldırı oldu. Bunun uluslararası deniz hukukunda yeri yok. Το θέμα τέθηκε στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας που συνεδρίασε επί σχεδόν 5 ώρες στην τουρκική πρωτεύουσα, καταδικάζοντας την απόπειρα νιοψίας και χαρακτηρίζοντας την μονομερή και αντίθετη με το διεθνές δίκαιο και τις σχέσεις καλής συμμαχίας επέμβαση, της οποίας ο σκοπός και η νομιμότητα αμφισβητούνται και η οποία μετατράπηκε σε προφανές εμπάργο κατά της νόμιμης κυβέρνησης της Λιβύης με την πάροδο του χρόνου προς το τουρκικό πλοίο στο πλαίσιο της επιχείρησης Ειρήνη. Dolayısıyla bundan sonra bu tür şeylere de fırsat vermediğimiz gibi gerekli adımlar atacağız tabii ki. Sahada da cevabını vereceğiz. Aynı şekilde hukuki ve siyasi süreçleri de takip edeceğiz. Ο Τούρκος Πρόεδρος επιχειρεί και πάλι να ενοχοποιήσει την Ελλάδα, στοχοποιώντας Έλληνα αρχιπλοίαρχο. Ve bunun da yine kaptanı bir Yunan. Gemiye girdikten sonra da oradaki sivil mürettebatı da bunlar ne yaptılar? Maalesef taciz ettiler. Ο αξιωματικός τον οποίο αναφέρει και ο τουρκικός τύπος είναι ο αρχιπλίαρχος Θεόδωρος Μικρόπουλος, που ανέλαβε τη διοίκηση της Ειρήνης τον Οκτώβριο. Την ίδια ώρα στις Βρυξέλλες βαραίνει το κλίμα στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Η Τουρκία πρέπει να συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αρκετά. Η Κύπρος και η Ελλάδα πρέπει να ξέρουν ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι είναι στο πλευρό τους. Χρειαζόμαστε δράση. Εάν υπάρχουν συνεχείς προκλήσεις από την Τουρκία, πρέπει να υπάρχουν συνέπειες. Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, με τροπολογία που προώθησε στο Ευρωκοινοβούλιο, ζητά κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου. Το άνοιγμα των Βαρουσίων στην Κύπρο είναι επιπλέον στοιχείο, καθώς η Άγκυρα δείχνει να κινείται προς λύση 2 κρατών. Αυτή η νέα και ευθεία πρόκληση της Τουρκίας συνιστά κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και στρέφεται κατά της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και είναι μια επιθετική πρόκληση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.